Τώρα φεύγω αμέσως. Τώρα κάνετε. Καταρχήν ευχαριστούμε που είστε εδώ και είναι χαρά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί να κάνουμε αυτή την περιήγηση στο κομμάτι Πάτρα Πύρος. Είναι η συνέχεια της Ολυμπίας Οδού μέσα στον Πύρο. Χωρίζεται σε δύο τμήματα. Είναι το πρώτο τμήμα με τη λόγη κάτω Αχαλιά και το δεύτερο τμήμα που είναι και το σημαντικότερο θα έλεγα από άποψη θανατικών συστημάτων που πρέπει να τακτοποιηθεί, είναι και το μεγαλύτερο χιλιομετρικά, είναι το κάτω Αχαλιά Πύρος. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει 36 μήνες από την υπογραφή σύμβαση για το κομμάτι το κάτω Αχαλιά Πύρος και 40 μήνες για το Μυτιλιώνη κάτω Αχαλιά, για αυτό το τμήμα εδώ που είδαμε. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι σίγουρα το Μυτιλιώνη κάτω Αχαλιά. Μας θυμίζει λίγο την κατασκευή του Κόρυνθος Πάτρα, όπου κατασκευάζουμε με κυκλοφορία αλλά και μέσα σε οικισμό και επομένως γίνεται πιο δύσκολο. Κατασκευαστικά το έργο χωρίζεται σε τρία αεροτάξια, τα οποία έχουν αναλάβει οι τρεις Έλληνες μέτοχοι του έργου. Το πρώτο τμήμα που ξεκινάμε την περιήγηση είναι τα πρώτα 20 χιλιόμετρα που περιλαμβάνουν και το δύσκολο κομμάτι αλλά και ένα τμήμα από το παρθένο, το νέο κομμάτι. Τα έχει ο Άβας, είναι εδώ μαζί μας ο κ. Σκέμπερης, ο ταξιάρχης του Άβακα. Δίπλα τον κ. Σκέμπερη ο υποκράτης είναι πρόσωπος από την κοινοπραξία, την κατασκευαστική, δηλαδή και όλων των κατασκευαστών. Το μεσαίο τμήμα που είναι από το 21ο χιλιόμετρο περίπου 21-30 μέχρι το 53 μέχρι το 55 είναι το κομμάτι που έχει ο Άκτος και το τελευταίο τμήμα είναι αυτό που έχει η Τέρνα που είναι από το 55 μέχρι το 74,5. Και τα τρία αεροτάξια δουλεύουν ταυτόχρονα. Άλλες δυσκολίες είχε το καθένα, το τάξιο. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, βρισκόμαστε και λίγο μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης. Είμαστε περίπου στο 3,5% της πρόοδου των εργασιών, περίπου. Να σας πω πολύ απλά, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει εργασίες σε αυτούς τους τρεις μήνες, 5 φορές παραπάνω από αυτές που είχαν γίνει τις υπόλοιπες τα προηγούμενα 4 χρόνια με τις εργολαβίες τις προηγούμενες μέσα σε τρεις μήνες. Για να σας δώσω ένα μέγιστο. Όχι, ενώ από το 2014-2015. Ναι. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε τρεις μήνες, δηλαδή, η πιστοποίηση που κάναμε είναι 5 φορές ό,τι είχε συμβεί όλα τα χρόνια μαζί, τα προηγούμενα. Είναι το ξεκίνημα του έργου. Υπάρχουν δυσκολίες που βρίσκουμε όπως κατασκευάζουμε. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η ποιότητα των υλικών. Συνήθως αυτά είναι κομματιστικές εργασίες. Περιμένεις το υλικό που βγάζεις από τις εξκαφές να το χρησιμοποιήσεις στα τυχώματα. Αλλά δυστυχώς όταν σκάβεις, βρίσκουμε ότι το υλικό που σκάβουμε δεν είναι το καταλληλότερο για να χρησιμοποιηθεί για επιχώματα όπως το περιμέναμε. Επομένως, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες κατασκευαστικές. Σε αυτό, νομίζω ότι έδωσα ένα γενικό περίεργο. Θα κάνουμε την περίληψη στα τρία βασικά αεροτάξια για να δείτε τις εργασίες όπως εξελίσσονται και θα καταλήξουμε στον Πύρο και νομίζω στην αρχαία Ολυμπία.